Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζήτησα από την κυρία Σιμανίδου να προηγηθεί η Περιφέρεια και ΟΛΠ, διότι με αυτόν τον τρόπο κλείνει πολύ ωραία η παρουσίαση για τις προοπτικές της ναυτιλιακής μας οικογένειας και περνάμε λίγο στα πιο θεσμικά με τον συνάδελφο από τον Κάντορα. Εγώ νιώθω ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σε ένα δωμάτιο, σε μια αίθουσα με έντονο ναυτιλιακό αποτύπωμα, διότι η πρώτη αγάπη μου ήταν η ναυτιλία και ήρθε να συναντήσει την ενέργεια. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία συγκυρία τώρα να μιλάμε για ενεργειακά θέματα με φίλους από το παρελθόν, με τους οποίους συνεργαστήκαμε σε εξόχως ναυτιλιακά projects. Λοιπόν, αυτά που συζητάμε σήμερα και ο ρόλος του φυσικού αερίου είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ναυτιλία και την ναυτιλιακή κοινότητα της χώρας και χαίρομαι πάρα πολύ. Συγχαρητήρια λοιπόν στους διοργάνωτες για αυτήν την όμορφη ευκαιρία να συζητήσουμε οι δύο κοινότητες, η ναυτιλιακή και οι ενεργειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Δύο σύντομες παρατηρήσεις και 4-5 διαφάνειες και δεν θα σας κουράσω. Ο χώρος της ναυτιλίας από θεσμική, ρυθμιστική, νομική άποψη είναι για μας, τον κόσμο της ενέργειας, ένας καλός προάγγελος, ένας χώρος στον οποίο είδαμε να εφαρμόζονται πράγματα που καλούμαστε εμείς τώρα να εφαρμόσουμε στον τομέα της ενέργειας. Η απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, η απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών με τις ατέλειες, τις ανοριμότητες, τα διάφορα στάδια, την εξέλιξη και τη δυναμική της, μας έδωσε πολύ χρήσιμα διδάγματα για τον χώρο, το δυναμικό χώρο, τον εξελισσόμενο, τον μεταλλασσόμενο χώρο της ενέργειας. Από τη μετάβαση στα μονοπωλιακά πρότυπα σε πιο ανταγωνιστικές δομές της οικονομίας. Access σε essential facilities, public service obligations για τους παρικούντες στη Ιερουσαλήμ είναι γνωστά και μας έχουν φανεί πάρα πολύ χρήσιμα η νομολογία, οι πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΔΕΠΑ, την οποία εκπροσωπώ σήμερα, είναι ο πρωτοπόρος το άνοιγμα της αγοράς στο φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζει τις καλές πρακτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν αλλού στον τομέα της ναυτιλίας και της ενέργειας και την ενδιαφέρει να υπάρχει μια ανοιχτή αγορά με ανταγωνισμό, διότι έτσι πιστεύει ότι μπορεί να εδραιώσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της και κυρίως να καινοτομήσει. Και αυτά που συζητάμε σήμερα είναι καινοτόμες εφαρμογές της χρήσης του φυσικού αερίου, από το αρχιπέλαγος μέχρι το CNG και από τα διεθνή projects τα οποία θα αναφερθώ, μέχρι τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ναυτιλία με το LNG. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα στην οποία είμαι σίγουρος ότι θα αναφερθεί και ο κύριος Σταμπολής. Και νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα ενός συνθέτου πλέγματος αγωγών, υποδομών και δικτύων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με επίκεντρο την Ελλάδα και την Κύπρο κομίζει ελπίδες και ευκαιρίες για πολύ έντονη ενασχόληση της δυναμικής μας ναυτιλιακής κοινότητας. Γύρω από αυτό το σύνθετο πλέγμα αγωγών μπορεί να στηθεί αυτό που ονομάζουμε κόμφος για δραστηριότητες μεταφορών, θαλασσίων μεταφορών και ναυτιλιακής δραστηριότητας από τα LNG, τα υφιστάμενα, μέχρι τα μελλοντικά που σχεδιάζει η ΔΕΠΑ και ενδεχομένως με άλλους partners και άλλους παίχτες στη Βόρεια Ελλάδα, έως σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία επίσης η ΔΕΠΑ με τους εταίρους της αυτή τη στιγμή τρέχει. Κάποια από αυτά είναι αρκετά όρημα, κάποια από αυτά είναι σε στάδιο εξέλιξης και αναφέρομαι πάρα πολύ σύντομα στο μεγάλο στόχο της υλοποίησης του νοτίου διαδρόμου και της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδος και μέσω των προσπαθειών που γίνονται όχι μόνο από τον ΤΑΠΑ αλλά και από τον αγωγό τον ελληνοβουλγαρικό τον διασυνδετήριο. Το σχεδιαζόμενο Floating Storage and Regasification Unit, το πλωτό επάνω στην Βόρεια Ελλάδα, για το οποίο υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και από τη ΔΕΠΑ και άλλους σημαντικούς παίχτες στην αγορά, έως τον EastMed, τον αγωγό, ένα προτινόμενο, σχεδιαζόμενο project με το συντονισμό πάλι της ΔΕΠΑ και άλλων σημαντικών παίχτων, που
ενδεχομένως κάποια στιγμή δούμε και αυτό να υλοποιείται. Ο αγωγός αυτός στον οποίο αναφέρομαι είναι ένα project το οποίο τεστάρουμε την οικονομική και την τεχνική του βιωσιμότητα και θεωρούμε ότι είναι ένα ρεαλιστικό project. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φιλοξενεί στα έργα τα οποία θεωρεί σημαντικά και νομίζω ότι πάρα πολλές συνθήκες και η συγκυρία συμβάλλει τον τελευταίο καιρό ώστε να αναδειχθεί μια πολύ σημαντική εναλλακτική στα έργα ευρύτερου ενδιαφέροντος για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας που αφορούν την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο. Ο διασυνδετήριος αγωγός της Ελλάδας με τη Βουλγαρία προφανώς συνδέεται με την ναυτιλία, προφανώς συνδέεται με τις υποδομές, έχει να κάνει με το δίκτυο του φυσικού αερίου. Είναι ένα φιλόδοξο έργο με ευρύτερες γεωπολιτικές, θεσμικές, ρυθμιστικές διαστάσεις, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο όριμο και είμαστε αισιόδοξοι ότι μέσα στο 2015 θα δούμε να προχωράμε και στο Final Investment Decision. Ένα LNG terminal, ένας θερματικός σταθμός στη Βόρεια Ελλάδα, είναι επίσης κάτι το οποίο η ΔΕΠΑ το έχει τρέξει, το έχει οραματιστεί από πολύ νωρίς και στο οποίο προστίθενται και άλλοι ενδιαφερόμενοι τα τελευταία χρόνια και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βλέπουμε ότι αυτό το όραμα μπορεί με συνέργειες να υλοποιηθεί κάποια στιγμή ως ένα σημαντικό project, επαναλαμβάνω, ευρύτερου θεσμικού και γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και ατενίζοντας κανείς την μεγάλη εικόνα της περιοχής μπορεί να δει γιατί ο τομέας της ενέργειας σήμερα προσελκύει πολύ το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, της Ελλάδας, νέων φίλων φοιτητών μας οι οποίοι παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό τις ενεργειακές εξελίξεις και σπουδάζουν θέματα ενέργειας. Πράγματι πιστεύουμε ότι όλο αυτό το σύνθετο πλέγμα υποδομών, οδεύσεων και δικτύων δίνει τις δυνατότητες για μια πολύ σημαντική ανάπτυξη και στη χώρα μας. Μία τελευταία παρατήρηση πριν αφήσω το πόντιουμ και τεθώ στη διάθεση του ακροατηρίου για ενδεχόμενες ερωτήσεις, είναι ότι η ναυτιλία και η ενέργεια, η ναυτική κοινότητα και η ενεργειακή κοινότητα θα πρέπει να συμπράξουν ακόμη περισσότερο και σε πιο θεσμικό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις συναντιόνται και συζητούν. Υπάρχουν όλα αυτά τα οποία αναλύθηκαν αυτές τις δύο μέρες και θα συζητηθούν και αργότερα. Καλούμε τις αρχές, τις ανεξάρτητες, καλούμε τους θεσμικούς φορείς, τα Υπουργεία και όσους έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό, το νομοθετικό και το ρυθμιστικό, να παραγωνίσουν τη γραφειοκρατία και να έρθουν να μας συναντήσουν. Εμείς είμαστε πάντα έξω από την πόρτα τους για να συνομιλήσουμε, διότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη προοπτική για τη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.